το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Όπως καταλαβαίνεις, Νικόλα, καλό μεσημέρι καταρχάς. Πολλές ερωτήσεις, πολλές απορίες. Τι γίνεται με το Μύρο, τις καθαρίζει βασολάκια για να φτιάξει κανένα φαγητό στην Ελλάδα ή ξέρω εγώ, θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα. Γίνεται χαμούλης. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Θα σου πω ότι το μόνο καινούριο που έχω να σου πω από αυτό το μεσημέρι είναι ότι δεν ισχύει το ιταλικό δημοσίευμα. Για το Χάουαρντ. Για το Χάουαρντ. Καλά το φαντάστηκα κι εγώ, γιατί πόσους κάναν θα έχεις την ομάδα, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Οπότε, επειδή μόνο αυτό υπάρχει ρεπορταζιακά αυτή τη στιγμή, πάμε σε ερωτήσεις. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Υπάρχει ακόμα ανοιχτό το θέμα του Μίροτιτς ή πρέπει να το ξεχνά σιγά σιγά ο Ολυμπιακός και ο κόσμος του δώσει το περιμένα τέλος πάντων. Κοίτα, δεν υπάρχει αρνητική απάντηση. Γιατί όπως είχαμε πει και το λέγαμε όλο τον καιρό, ο Ολυμπιακός τουλάχιστον σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες δεν είχε συμφωνήσει ποτέ με τον Μίροτιτς. Δεν τον είχε έτοιμο να το βάλει στο αεροπλάνο και να έρθει να υπογράψει. Απλά είχε ένα πολύ καλό διάβλο επικοινωνίας, είχε συζητήσει με τον coach Μπαρτζόκα, είχε εκφράσει μια επιθυμία, του αρέσει το πλάνο και δεν θα είχε πρόβλημα να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, αλλά οι δύο πλευρές είχαν ανανεώσει, να το πω έτσι, το ραντεβού τους, όταν θα έβρισκε λύση ο Μίροτιτς οριστική με την Μπαρτσελόνα. Τα χρήματα τουλάχιστον που είχαν συζητηθεί ήταν κοντά στα 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ, και από τη στιγμή που έχουν μπει πολύ μεγαλύτερες προτάσεις, όπως τουλάχιστον φαίνεται βάσει πληροφοριών και δημοσιευμάτων, ξέρεις, είναι λίγο δια της άτομου επαγωγής πολύ δύσκολα νομίζω ένας παίκτης τέτοιου βεληνικούς θα διλέξει κάτι πιο χαμηλό, έτσι. Mm-hmm. Τώρα θα δεχτεί την πρόταση της Μονακό που φημολογείται ότι είναι κοντά στα 4 εκατομμύρια, θα πάει στον Ερυθρό Αστέρα με λιγότερα επειδή οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις ευνοούν την παραμονή στο Βελιγράδι. Δεν ξέρω. Νομίζω πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον δούμε στην Ελλάδα. Χωρίς όμως να αποκλείω το παραμικρό, γιατί ξέρεις, έχουμε πει πολλές φορές ποτέ και έχει γίνει κάτι το οποίο μας διαψεύδει άμεσα. Είναι μια πολύ περίεργη μεταγραφική περίοδος πραγματικά και θα συνεχίσει να είναι λόγω της έλλειψης πολύ καλών λύσεων, όχι μόνο στο 4, γενικότερα. Άρα όταν μιλάμε και λέμε κάτι είναι αυτό που ξέρουμε ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να συμβαίνει κάτι διαφορετικό και να μην το ξέρουμε εμείς, έτσι. Ναι. Αλλά εμείς μεταφέρουμε αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Και το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, λοιπόν, να γίνει κάτι με τον Μίροτιτς. Τουλάχιστον ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, έτσι. Ναι, και με αυτή τη στιγμή, δεδομένα της στιγμής αυτής, έτσι. Ναι, δεν το αποκλείω, γιατί ξέρεις, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Να γίνει μια καινούργια πρόταση. Ναι. Δεν νομίζω ο Ολυμπιακός να ανέβει πάνω από τα 3 εκατομμύρια. Ένα ποσό το οποίο νομίζω ότι είναι το ταβάνι του για οποιοδήποτε μπασκετμπολίστα. Και μάλιστα νομίζω ότι δεν θα το δώσει και για άλλον, έτσι, επειδή είναι λόγω Μίροτιτς και τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο. Ναι, εντάξει, είπα και εγώ πριν ότι ο Ολυμπιακός είναι στην ίδια φιλοσοφία όπου κοστολογεί, αξιολογεί ένα παίχτη μετά δε ποσό και δεν πρόκειται να δώσει υπεραξίες, τέλος πάντων, όπως εκτιμά τουλάχιστον ο ίδιος σε κανέναν, ακόμα και αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να το έχει μεγάλη ανάγκη. Ναι, να καίγεται. Μπράβο, να καίγεται. Ναι. Θα κοιτάξει να πάρει καλούς παίχτες σίγουρα και στη θέση του guard και στη θέση του 4 και στη θέση του 4-5, αλλά ξέρεις, θα τους ταιριάξει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Όταν θα κλείσει την πρώτη μεταγραφή θα πάει να κοιτάξει ένα παίχτη που να ταιριάζει και να του δίνει κάτι που δεν του δίνει ο άλλος. Είναι λίγο ντόμινο η ιστορία. Ναι, έτσι. Σωστό. Πρέπει να περιμένουμε, πρέπει να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια, τι θα είναι το επόμενο πλάνο, έτσι, γιατί ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός πάει σε ένα άλλο πλάνο τώρα. Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, τέτοια ώρα που μιλάγαμε και πριν γίνει το ραντεβού τον Αγγελόπουλο με τον Σλούκα, ο Ολυμπιακός ήθελε να είναι με τον Σλούκα τη νέα σεζόν. Είχε χάσει το Βεζένκο Φίδη και πήγαινε στο επόμενο πλάνο του. Τώρα ανατράπηκε πάλι το πλάνο του. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος καίγεται για ονόματα, καίγεται για άμεσες εξελίξεις. Αλλά εγώ λέω να κρατάμε ότι έχει τον Γκος και τον Μιλουτίνο Φίδη, έχει προσθέσει δηλαδή δύο πολύ σημαντικούς παίχτες και θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να καλύψει τα κενά και στις υπόλοιπες θέσεις. NBA κοιτάει τώρα περισσότερο, Νικόλα. Νομίζω για όλα, και για γκάρτ και για τεσσάρι και για αυτό. Νομίζω και NBA. Πάει το μυαλό μου, ας πούμε, για τους ψηλούς και στην περίπτωση του Πετρούσεφ, έτσι, που να πει το οποίο μπορεί να καλύψει και το 4 και το 5, είναι ένας πληρωματικός ψηλός. Και στην περίπτωση του Βούξεβιτς, αν δεν βρει ομάδα, επειδή έχει το ελληνικό διαβατήριο. Ναι, σωστό. Νομίζω ένα παιδί το οποίο ήταν σε ακαδημίες του Ολυμπιακού, έτσι, ναι, πριν πάει στη Ρεάλ. Πρόσεξε, δεν λέω ότι... Έχει ελληνικό διαβατήριο ακόμα το παιδί, έτσι. Ναι. Δεν λέω γιατί έχει επιλέξει να παίξει με τους μικρούς της Σερβίας. Της Σερβίας, ναι. Δεν λέω ότι, ξαναλέω, θα πάει για Βούξεβιτς Ολυμπιακός, γιατί όλοι περιμένουν κάτι από κάποιο ρεπόρτερ για να το κάνουν σημαία. Αλλά πάει το μυαλό μου ότι επειδή υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα με τα διαβατήρια που έχει προκύψει στον Ολυμπιακό, δεν αποκλείω να πάνε και τα εξπαίκτες οι οποίοι μπορούν να του δώσουν λύσεις άμεσα και να μην είναι συμπληρωματικοί.
Σωστό. Είναι ένα παιδί λοιπόν το οποίο αν δεν βρει ομάδα στο NBA, γιατί να μην κοιτάξει. Νικόλα, Παπαγιάννης Παπαπέτρου Πορδούνη, φίλοι, παίζει καθόλου ή όχι? Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Okay. Δηλαδή, και δεν έχει και λογική να παίξει. Είναι, θα είναι τρίτο σέντερ τώρα, πώς, ποιος θα... Δεν χωράνε. Ούτε ο Σάσα Ντόρτοβιτς στον Παναθηναϊκό δεν είχε τρεις τέτοιες. Όχι, εντάξει. Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς βγήκαν, γιατί βγήκαν αυτό το βράδυ. αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, ούτε νομίζω ότι θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να πάει να κοιτάξει τον Παπαπέτρου. Χαραλαμπόπουλο περισσότερο για εκείνη τις θέσεις. Ναι, αλλά και εκεί δεν έχει γίνει κάτι φοβερό ακόμα. Ναι, δηλαδή ναι, να πω ότι είμαστε στην τελική φάση της επιστροφής. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο μην ξεχνάμε ότι έχει παίξει καλά στην Ιταλία. Του αρέσει ο ρόλος του εκεί. Μπορεί να μην έχει διάθεση να έρθει να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι ούτε τα λεφτά είναι ίδια, ούτε η προοπτική είναι ίδια. Έστω και αν το πρώτο του πέρασμα, ας πούμε, δεν κατάφερε να διορθωθεί. Συμφωνώ. Έχει πολύ τραυματισμό στο πρώτο του πέρασμα. Αλλά ακόμα και μόνο οικονομικά να το πάρεις. Για μένα είναι εξαιρετική λύση. Έτσι. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά εντάξει, ακόμα αυτό τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τελειωμένο. Για Λαρετζάκη, ξέρεις κάτι, Νικόλα, αν υπάρχει θέμα προώρης ανανέωσης? Αυτό που λέμε από το χειμώνα. Ότι είναι δεδομένο ότι πρώτον λέγαμε ότι υπάρχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο, παρότι αμφισβητήθηκε και αυτό. Τι να κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει την πολυτέλεια να διακινδυνεύσει, να χάσει κι άλλο παίχτη βασικού κορμού που σωστή. Μπορεί να τον έχει τουλάχιστον για 5 χρόνια ακόμη και να του παίζει καλά. Νομίζω λοιπόν ότι αν όχι τώρα, μέσα στη διάρκεια της σεζόν θα γίνει ανανέωση του συμβολέου του. Και νομίζω ότι το αξίζει κιόλας, έτσι. Γιατί έχει παίξει πάρα πολύ καλά, με τα σκαμπανεβάσματά του βέβαια κι αυτός. Αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να υπολογίζει πάνω του. Και πρέπει και αυτό να τα μευθεί λίγο περισσότερο, νομίζω, έτσι, αυτή είναι η αίσθηση μου. Για να είναι και αυτός ήρεμος και όλα τα σχετικά. Σωστά, σωστά. Ωραία. Για καλά, θα τελευταίο ερώτημα. Όχι, γιατί... όχι. Όχι, έτσι. Όχι. Ωραία, ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.